Ελεγκτικής Επιτροπής ΑΔΕΔΗ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω σήμερα στην ανακοίνωση του ψηφοδελτίου «Ανατροπή δημιουργία του Θόδωρου του Καρυπίδη». Ένα ψηφοδέλτιο έμπειρο, ικανό, άξιο, νεανικό και ανανεωμένο. Ένα ψηφοδέλτιο με την καθοδήγηση του Θόδωρου του Καρυπίδη θα μας φέρει την νίκη στις 26 του Μάη. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ. Η κυρία Ότατα. Καλησπέρα σε όλους. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της ψυχής μου που είστε απόψε όλοι εδώ. Η παρουσία σας διαψεύδει όλο αυτό που λέγεται το προηγούμενο διάστημα. Ότι αυτή εδώ η παράταξη δεν έχει μέλλον, δεν έχει προοπτική. Όχι μόνο έχει μέλλον και προοπτική, αλλά έχει και δυναμική νίκης. Νίκης που θα τη δώσει και πάλι ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Με αυτόν τον λόγο το 2014 συνάψαμε ένα συμβόλαιο τιμής. Να αφοσιωθούμε, να εργαστούμε για να πλύσουμε τα προβλήματά του. Έξω από παρασκήνιο και συμφωνίες. Χωρίς προαπαιτούμενα. Σε μια λογική συναπόφασης και άμεσης δημοκρατίας. Το μήνυμα του 2014 θα το μετουσιώσουμε όπως το μετουσιώσαμε σε πολιτικές και για το Μάη που μας έρχεται, στις 26 του Μάη. Όλο το προηγούμενο διάστημα τι ακούσαμε. Για πάσα νόσο και αστοχία φταίει ο Καρυπίδης. Το ότι είμαστε στα μνημόνια φταίει ο Καρυπίδης. Το ότι έχουμε έκπτωση στους μισθούς του συντάξει φταίει ο Καρυπίδης. Το ότι πλημμυρίζει και καίγεται η Ελλάδα φταίει ο Καρυπίδης. Για όλα φταίει ο Καρυπίδης. Γιατί όμως φταίει ο Καρυπίδης? Γιατί επέλεξε να πορευτεί με το λαό απόρριβα, να εργάζεται σε ένα μεστημένο το κεφάλι και να μην επιλέξει την οδό των προστατών της επικοινωνίας. Και επειδή πρέπει σε κάτι να τους δικαιώσουμε, λέμε ναι, φταίμε. Φταίμε που κάναμε την ανατροπή που μας πλήγωνε το 2014 και δώσαμε αξιοπρέπεια σε αυτή την περιφέρεια. Φταίμε που δώσαμε 370 εκατομμύρια ελοποιώντας έργατες, σμεύοντας πόρους στην ακριτική Φλόρινα. 310 εκατομμύρια στην Κοζάνη, 110 εκατομμύρια στα Γκρεβενά και 170 εκατομμύρια στην Καστοριά. Φταίμε που κρεμίσαμε τις γέφυρες που σκοτώναν τα παιδιά μας. Φταίμε που φέραμε το ειδικό τιμολόγιο στη Δυτική Μακεδονία για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία μας. Φταίμε που δώσαμε 40 εκατομμύρια στα νοσοκομεία. Φταίμε που χρηματοδοτήσαμε. Μα πάνω απ' όλα φταίμε για ένα πράγμα. Που διασφαλίσαμε τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια και τα νερά. Για όλα λοιπόν αυτά που φταίμε, θα πρέπει να υπάρξει και μία ετοιμοδορία. Μια απόφαση, η οποία θα λέει τι. Επειδή φταίει ο Καρυπίδης, στις 26 του Μάη βγάζουμε την ετοιμοδορία. Τα επόμενα 4 χρόνια πάλι περιφερειάρχης. Υλοποιήσαμε ένα τεράστιο έργο. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι το έργο. Είναι η συνέχιση του έργου, γιατί βάλαμε στέρεες βάσεις, αλλά σε ένα πλαίσιο που δεν θα μας πληγώνει. Που δεν θα τραυματίζει τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν το διακύβευμα στις 26 του Μάη είναι αέρας νίκης και δημοκρατίας και όχι πισωγύρισμα στο σκότος, στο φόβο και στον εθνικισμό. Η Δυτική Μακεδονία θα διαδραματίσει είτε θέλουν κάτι είτε δεν θέλουν κυρίαρχο ρόλο και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, στα Βαλκάνια που ενώνουν, στην περιφέρεια που διδάσκει και διδάσκει και δημοκρατία και αλληλεγγύη. Τι ακούμε από την άλλη πλευρά? Εστιάζουν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που έρχεται να δώσει λύση. Μια συμφωνία στην ιστορία μας. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ξεκάθαρη. Πήραμε πίσω τη Μακεδονία μας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους. Πήραμε πίσω την ιστορία μας, τα σύμβολά μας.
Και πάνω σε αυτή τη διαδρομή να ξαναφτιάξουμε τα φνάρια της πρόοδου και της φιλίας. Πώς την οραματίζονται κάποιοι τη Δυτική Μακεδονία? Κλειστή, φοβική, εσωστρεφής, περιορισμένη? Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε, γιατί η ιστορία έχει δείξει τους δρόμους μας. Οι Κοζανίτες, οι Σατιστινοί, οι Καστοριανοί, οι Δυτικομακεδόνες ήταν έμποροι πραγματευτάδες μέσα στα Βαλκάνια. Παντού είναι τα χνάρια τους, παντού είναι ο πολιτισμός μας. Με αυτά τα χνάρια θα χτίσουμε δρόμους ανάπτυξης, λεωφόρους ανάπτυξης. Και ανοίγοντας και τα σύνορά μας, που τα ανοίγουμε στο λαιμό με τις πρέσπες, θα δυναμώσουμε και το εμπόριο και τον τουρισμό. Όλα τα αποτελέσματα που καταγράφονται είναι μόνο θετικά. Ένα πράγμα είναι αρνητικό. Το ψεύδος, ο λαϊκισμός και η πατριδοκαπηλεία. Η Δυτική Μακεδονία είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας και γι' αυτό σας καλώ, για τη δημοκρατία μας, για το αύριο, για τη νέα γενιά, για τους ανθρώπους του μόχου, της εργασίας. Θα δώσουμε τη μάχη για να μπορέσουμε με αισιοδοξία να τέλειψουμε το μέλλον.